Γεια σας και από μένα. Και ευχαριστώ πολύ που δίνετε η ευκαιρία να κάνω μια παρέμβαση. Γιατί η Πράσινη Πόλη είναι ίσως και ο λόγος για τον οποίο άρχισα να ενεργοποιούμε πολιτικά ήδη από το 1995 με την Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, στην οποία ήταν μέλος και ο Δήμαρχός μας. Βάλαμε πρώτη το θέμα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού μέσα στην πόλη. Από τότε βέβαια έχουν γίνει πολλά και δεν έχει και ουσιαστικά γίνει τίποτα. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί από τότε, είναι ακόμα στα χαρτιά. Και για μας όταν λέμε πράσινη πόλη, ουσιαστικά πλέον με την κλιματική αλλαγή, η οποία αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή από όλες, πράσινη πόλη είναι τελικά μια πόλη σε μετάβαση. Είναι η πόλη η οποία θα καταφέρει να μεταβεί στην εποχή της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Και ξεκινώντας από εκεί, οργανώνεται, γύρω από εκεί οργανώνεται και οργανώνεται δημοκρατικά. Φυσικά και στις γειτονιές σε δράση και στην οικολογία, στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, μας απασχολεί πολύ αυτό που απασχολεί και το μέσο πολίτη, όπως προκύπτει αυτή την έρευνα. Ότι στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει πράσινο. Ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της έλλειψης πρασίνου, όπως επεσήμενε και ο Δήμαρχός μας. Όμως υπάρχουν λύσεις. Ακόμα και σε αυτήν την εποχή, όπου οι απαλωτριώσεις που μπορεί να κάνει ο Δήμος για τη δημιουργία πάρκων κλπ. Είναι λίγες, τα χρήματα είναι λίγα, υπάρχει η δυνατότητα μέσα από την ενίσχυση της αυτοοργάνωσης των πολιτών, την ενοποίηση των πρασιών, τις πράσινες στέγες οι οποίες θα είναι κοινόχρηστες, αλλά και μέσα από μια συνολική αλλαγή του τρόπου τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας, όχι μόνο με ταλέντα, αλλά με τη μόνωση των κτηρίων, με την μείωση της κατανάλωσης στο σπίτι που υπάρχουν εκεί και μπορούν να υπάρξουν και πολύ περισσότερα κίνητρα για να γίνει, ουσιαστικά να μπορέσουμε να έχουμε μία πόλη που να πετύχει να παράξει ενέργεια. Και όχι μόνο να παράξει ενέργεια, αλλά να παράγει όση ενέργεια χρειάζεται για να καταναλώσει. Και ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσε και ο Δήμος να γίνει πάροχος ηλεκτρικής πράσινης ενέργειας, που αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά πάρα πολύ πίσω. Δυστυχώς φταίει και η γραφειοκρατία, αλλά φταίει και η ουσιαστική έλλειψη πολιτικής βούλησης για να μπουν κάποια πράγματα μπροστά. Και συγχρόνως θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας. Ακούσαμε για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Δυστυχώς ο πειρασμός είναι μεγάλος. Θα πω μονάχα ότι αν δεν βάλουμε την κομποστοποίηση στη ζωή μας και στη γειτονιά μας, ουσιαστικά, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε διαχείριση των απορριμμάτων μας. Δεν είναι μόνο η ανακύκλωση το θέμα. Και τελικά, αυτό που θέλουμε σε αυτή την πόλη για να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει αυτό που λέμε πράσινη επιχειρηματικότητα, είναι να μπορέσει να ενισχυθεί η μικρή οικονομία, η εναλλακτική οικονομία, η κοινωνική οικονομία, που αυτή τη στιγμή μπορεί συγχρόνως να αποτελέσει και πολύπλευρη απάντηση στην πολύπλευρη κρίση. Με αυτήν τη λογική, εμείς επιθυμούμε ο Δήμος Θεσσαλονίκης να πρωτοστατήσει και μπορεί να το κάνει σε ένα κίνημα που ήδη έχει αρχίσει και οργανώνεται, να αποκτήσει η χώρα μας μια ηθική τράπεζα. Γιατί η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει έλλειψη ρευστότητας και αυτή η έλλειψη μπορεί να καλυφθεί μόνο με μια νέα μορφή τραπεζικής οργάνωσης σαν αυτή που υπάρχει ήδη στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και μιας και υπάρχει και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, απευθύνω έκκληση ως προς αυτό, να υπάρξει η μικρή νομοθετική αλλαγή που χρειάζεται, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν οι δυνατότητες, οι οικονομικές δυνατότητες, ώστε να προχωρήσει ένα τέτοιο συνεργατικό κίνημα για την ενίσχυση της τοπικής και της εναλλακτικής οικονομίας, της οικονομίας που ουσιαστικά παράγει θέσεις εργασίας και δεν παράγει πλούτο. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσε να σταθεί μπροστάρις ο Δήμος και ξέρετε, όταν ενισχύουμε ουσιαστικά την πράσινη πόλη, την ιδέα της πράσινης πόλης, στην πραγματικότητα ενισχύουμε
συγχρόνως και την ιδέα της δημοκρατικής πόλης. Γιατί η πράσινη πόλη είναι η πόλη που έχει χώρο για όλες και όλους και η οποία στηρίζεται στην αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες. Και στην εποχή της κρίσης στην οποία ζούμε, αυτή η αλληλεγγύη όταν μεταφέρεται στην οικονομία, στην κοινωνία και τελικά και στο περιβάλλον, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε με μια φυγή προς τα εμπρός να ενισχυθεί η καινοτομία, η ουσιαστική καινοτομία που μπορεί να κάνει τη ζωή μας βιώσιμη. Ευχαριστώ.